Λοιπόν, αυτής της επίσκεψης του Προέδρου της Βολιβίας. Βλέπουμε στην πρώτη σειρά εδώ τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο Πρόεδρος της Βολιβίας που επισκέπτεται τη χώρα μας. Αύριο το πρωί αναμένεται να γίνει και η συνέντευξη, να ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα λοιπόν ο Πρόεδρος της Βολιβίας, ο οποίος έφτασε πριν από λίγο, θα είναι ομιλητής σε αυτή την εκδήλωση που ήταν να ξεκινήσει στις 9. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στο πρόγραμμα, καθώς αφήχθη ο Πρόεδρος της Βολιβίας γύρω στις 8.30 στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στις 8.30 αύριο το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου και όπως είπαμε και νωρίτερα στη συνέχεια θα γίνουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Μοράλες με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι συζητούν πριν ξεκινήσουν οι ομιλίες. Μπορούμε να μιλήσουμε και με τον Κώστα Σκουλά, ο οποίος βρίσκεται στην εκδήλωση και θα μας πει περισσότερα. Κώστα. Λοιπόν, όπως είδατε και εσείς, τα πλάνα πριν από 2 λεπτά μπήκαν στην αίθουσα οι 2 ηγέτες. Είναι στην αίθουσα του 5ου ορόφου, γεμάτη αίθουσα, πάρα πολλοί κόσμος για να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση, τις 2 ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και του Εύω Μοράλες. Είναι η πρώτη, να πούμε, επίσκεψη του Εύω Μοράλες στην Αθήνα. Αλλά είναι η δεύτερη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Καλούμε στο βήμα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρας ανεβαίνει τώρα στο βήμα. Την πρόσκληση ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός και μπορούμε να τον ακούσουμε, να σε ευχαριστήσουμε κόσμο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη η χαρά μου και η συγκίνησή μου να καλωσορίζω σήμερα στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, τον Πρόεδρο του Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τον Εύω Μοράλες. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μου να επισκεφτεί την Ελλάδα. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι για αυτόν, καθώς έρχεται από πολύ μακριά. Είναι σπάνιες οι στιγμές, οι φορές που έρχεται στην Ευρώπη. Μου το έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό και το έκανε πράξη και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την ανταπόκριση. Είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο εσείς που βρισκόσταστε σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αλλά πάρα πολλοί περιμένουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον ακούσουν. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω σήμερα εγώ να μην είμαι αυτός που θα μιλήσω πολύ, απλά να κάνω έναν εισαγωγικό χαιρετισμό. Έρχεται ο Πρόεδρος της Βολιβίας, ο Εύω Μοράλες, σε μια κρίσιμη, θα έλεγε κανείς, στιγμή, σε μια κρίσιμη περίοδο για την διεθνή πολιτική και γεωπολιτική σφαίρα. Μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση, την όξυνση των γεωπολιτικών διενέξεων, την αποσταθεροποίηση ολόκληρων περιοχών του πλανήτη από πολεμικές συγκρούσεις, τρομοκρατικές απειλές, αλλά και από μεγάλες φυσικές καταστροφές ως απόρρια του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Αλλά και σε μια περίοδο που ταυτόχρονα χαρακτηρίστηκε από την αναζωπήρωση της ελπίδας πολλών λαών στον πλανήτη για την υπέρβαση όλων αυτών των πολύμορφων κρίσεων που περνάμε. Η Λατινική Αμερική, από που έρχεται ο Εύω Μοράλες, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι, παρά τις μεγάλες προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ένα πολύ μεγάλο εργαστήρι τέτοιων αλλαγών και μετασχηματισμών. Το μεγάλο παγκόσμιο εργαστήρι, θα έλεγα, των κοινωνικών κινημάτων.
Γι' αυτό και από τις απαρχές της λεγόμενης διαδικασίας της αλλαγής στη Βολιβία παρακολουθούμε σε όλο τον πλανήτη, σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ισχυρά αισθήματα αλληλεγγύης στο εγχείρημα αυτό. 13 χρόνια μετά την εκλογή του Εύα Μοράλες στο τιμόνι της χώρας του και παρά τα πολύ μεγάλα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, συνεχίζει από θέσεις κυβερνητικής ευθύνης να κάνει πράξη τον αγώνα για την κοινωνική αλλαγή, τη λαϊκή και εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, τον αγώνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Εύα Μοράλες κατόρθωσε να διαμορφώσει ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό συνασπισμό απαρτιζόμενο από μια ευρύτατη γκάμα ριζοσπαστικών προοδευτικών δυνάμεων, κοινωνικών κινημάτων, συνδικάτων αλλά και ηθαγενικών κοινοτήτων από τις οποίες άλλωστε και κατάγεται. Για του φυσικού περιβάλλοντος. Το 2005 και μετά ο Εύα Μοράλες ο κοινωνικοπολιτικός συνασπισμός κατάφερε να εκπροσωπήσει γνήσια τη βαθιά κοινωνική και λαϊκή δυσαρέσκεια που επικρατούσε στη Βολιβία, όχι μόνο για τη σκανδαλώδη ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου, αλλά και για τα 500 σχεδόν χρόνια της αποικιοκρατίας και τον πρωτοφανή κοινωνικό αποκλεισμό από ένα νεοφιλελεύθερο καθεστώς που δεν ήταν ούτε ικανό ούτε πρόθυμο να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Είναι προφανές, δεν χρειάζεται να το επισημάνω, ότι οι διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη Βολιβία, μια χώρα στην καρδιά της Λατινικής Αμερικής, είναι πολλές και είναι μεγάλες. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία, ισότητα και αξιοπρέπεια είναι παντού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ένας αγώνας που μπορεί να δίδεται με διαφορετικά μέσα και όπλα, από μεριά σε μεριά, από χώρα σε χώρα, αλλά δίνεται πάντα με την ίδια καρδιά, με την ίδια ψυχή, με τις ίδιες ιδέες, με τις ίδιες αξίες. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο αγώνας αυτός βρίσκει παντού και τις ίδιες ή παρόμοιες αντιστάσεις από την πλευρά των κυρίαρχων ελίτ. Το μέτωπο του οποίου ηγεί το Εύα Μοράλες έφτασε όλα αυτά τα χρόνια σε συνεχείς εκλογικές νίκες, παρά την διαρκή διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις διαρκείς απόπειρες αποσταθεροποίησης από τις δυνάμεις της δεξιάς στην πατρίδα του. Το νεοφιλελεύθερο ιερατείο του δυτικού καπιταλισμού και οι εκπρόσωποι του στη Βολιβία προεξοφλούσαν από το 2005 ότι οι πολιτικές του Μοράλες θα κατέστρεφαν το επενδυτικό περιβάλλον στη Βολιβία, φοβούμενες ότι το πρόγραμμά του, ο σοσιαλισμός, θα έφερνε την οικονομική καταστροφή, αλλά η πραγματικότητα διέψευσε κατηγορηματικά όσους καταστροφολογούσαν. Τα τελευταία 13 χρόνια η αριστερά στη Βολιβία ηγήθηκε, θα έλεγα, ενός οικονομικού θαύματος που οδήγησε ακόμη και τους πιο σκληρούς, αυτούς του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που τους ξέρουμε καλά και στην Ελλάδα, να παραδεχθούν ότι η Βολιβία αποτελεί πια ένα ξεκάθαρο success story, μια ιστορία επιτυχίες. Η οικονομία της χώρας τριπλασιάστηκε σε μέγεθος. Η βολιβιανή οικονομία αναπτύσσεται σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό από τα υπόλοιπα κράτη της Λατινικής Αμερικής, παρά την πτώση των τιμών βασικών εξαγώγημων προϊόντων της. Την ίδια ώρα που άλλες γειτονικές χώρες που επανέρχονται στον σκληρό νεοφιλελευθερισμό δυστυχώς βρίσκονται ξανά στην κρίση και τον υπερπληθωρισμό. Το πιο εντυπωσιακό όμως επίτευγμα της διακυβέρνησης του Εύα Μοράλες είναι η μείωση της φτώχειας. Όταν ανέλαβε την εξουσία, η Βολιβία αντιμετώπιζε ανθρωπιστική κρίση με το 60% του πληθυσμού να διαβιώνει κάτω από το όριο της φτώχειας. Μέσα στα 13 χρόνια έχει κατορθώσει να μειώσει αυτό το ποσοστό περίπου στο μισό. Ο Εύα Μοράλες το κατάφερε αυτό προχωρώντας σε μια πολιτική εθνικοποίηση του φυσικού αερίου και αξιοποίηση των αυξημένων δημοσίων εσόδων σε δημόσιες δαπάνες, δημόσιες επενδύσεις.
σε ένα πρόγραμμα μαζικών δημόσιων επενδύσεων στις υποδομές, μεταφορές αλλά και στη βιομηχανία, πρόγραμμα που έπαιξε νευραλγικό ρόλο στην αναπτυξιακή έκρηξη της Βολιβίας. Η κυβέρνησή του έριξε επίσης όλο το βάρος στη ριζική βελτίωση των συστημάτων υγείας και παιδείας, δίνοντας κυρίως έμφαση στους φτωχούς και στους αποκλεισμένους πολίτες των πιο απομακρυσμένων περιοχών της Υπαίθρου. Από την ανάληψη της διακυβέρνησης, ο Εύα Μοράλες έχει πετύχει πρωτοφανείς αλλαγές σε μια χώρα που ήταν επί σειρά ετών, θα έλεγα, κατεστραμμένη εξαιτίας της νεοφιλελεύθερης δομικής προσαρμογής. Με έναν συνδυασμό ριζοσπαστικών πολιτικών αλλά και ρεαλισμού, συγκρούσεων αλλά και συμβιβασμών, ο Εύα Μοράλες έχει καταφέρει να αναγνωρίζονται σήμερα διεθνώς τα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του. Και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στη διεθνή συζήτηση των προοδευτικών δυνάμεων και των κοινωνικών κινημάτων για την οικοδόμηση ενός μετανεοφιλελεύθερου υποδείγματος κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Και αυτή η έμπρακτη συμβολή είναι εξαιρετικά χρήσιμη, ιδίως σήμερα, στην ιστορικά κρίσιμη παρούσα διεθνή συγκυρία. Γιατί η διεθνή συγκυρία σήμερα, πρέπει να το παραδεχθούμε, δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για τις δυνάμεις της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής απελευθέρωσης και του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία. Αντιθέτως, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, όπου η νεοφιλελεύθερη οικονομική ορθοδοξία μεταπηδά από το παραδοσιακό πολιτικό της όχημα, αυτό της συντηρητικής δεξιάς, στο όχημα της ακροδεξιάς και του ολοκληρωτισμού. Τόσο στη Λατινική Αμερική, όπως συνέβη πρόσφατα σε μια πολύ μεγάλη και σημαντική χώρα όπως η Βραζιλία, όσο όμως και στην Ευρώπη, όπου η οικονομική και θεσμική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν πρόσφορο έδαφος σε δυνάμεις που κηρύττουν το σοβινισμό, το ρατσισμό και το μίσος για τη φυλετική, την θρησκευτική και την σεξουαλική διαφορετικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο είναι φρονό ιστορικό μας καθήκον. Ιστορικό καθήκον όλων των προοδευτικών κυβερνήσεων και όλων των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Να εργαστούμε για να σταματήσουμε την οικονομική και κοινωνική καταστροφή που φέρνουν τα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα. Να εργαστούμε από κοινού για να βγουν οι λαοί από την κρίση με αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη. Να μην αφήσουμε το μίσος, τον φόβο, την ανασφάλεια και την απελπισία να θρέφουν άλλο το τέρας ενός νέου φασισμού, ενός νέου ολοκληρωτισμού. Και να θυμηθούμε τα λόγια ενός σπουδαίου Λατινοαμερικάνου συγγραφέα, του Εντουάρντο Γκαλεάνο, ότι η χειρότερη μοίρα ανθρώπου και έθνους είναι η αμνησία. Παρά τις υπαρκτές λοιπόν διαφορετικότητες, αυτός ο αγώνας απέναντι στον νέο ολοκληρωτισμό είναι ένας αγώνας κοινός, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερικανική Ήπειρο. Φίλε Εύω, οι χώρες μας απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη, και όμως οι λαοί μας μοιράζονται κοινές αξίες και κοινούς αγώνες. Για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία. Αξίες που η Ελληνική Επανάσταση ενέπνευσε στους λαούς όλου του πλανήτη σχεδόν πριν από 200 χρόνια. Και που τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής έφεραν στο προσκήνιο τον 20ο αιώνα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε μπροστά σε πολύ δύσκολες προκλήσεις. Ο λαός μας έδωσε την ευθύνη της διακυβέρνησης σε μια σκοτεινή στιγμή για την πατρίδα μας. Χρειαστήκαμε να βρεθούμε μπροστά σε μεγάλες δυσκολίες, χειριστήκαμε πρωτοφανείς καταστάσεις οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης, αντιμετωπίσαμε πρωτοφανείς επιθέσεις και έξωθεν παρεμβάσεις που πλήγωσαν τα προηγούμενα χρόνια τη δημοκρατία και την λαϊκή κυριαρχία στην πατρίδα μας. 4 χρόνια μετά,
Έχουμε καταφέρει πολλά παρά τις συνεχείς δυσκολίες, παρά τις ασφιχτικές πιέσεις και τις πρωτοφανείς εκστρατείες διαστρέβλωσης και κατασυκοφάντησης. Αναγκαστήκαμε, είναι αλήθεια, σε δύσκολους και επίπονους συμβιβασμούς. Ποτέ όμως δεν χάσαμε το στόχο μας και ποτέ δεν ξεχάσαμε ποιους εκπροσωπούμε. Σήμερα είναι πια φανερό ότι πορευόμαστε σε σωστό δρόμο. Καταφέραμε επιτέλους να βγούμε από τον φαύλο κύκλο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και ανακτούμε βήμα-βήμα την κυριαρχία μας. Επιτυγχάνοντας όμως ταυτόχρονα, και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό, να μειώσουμε σημαντικά τη φτώχεια και την ανεργία, να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα κοινωνικής προστασίας, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Το δικαίωμα στην εργασία, στη στέγη, στην πρόσβαση στα δημόσια, στα σημαντικά αγαθά όπως το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα, την καθολική πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας. Μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από αυτό της δικής σου πατρίδας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δημοσιονομικών και οικονομικών της καταναγκασμών, επιχειρούμε κι εμείς με δυσκολίες, αλλά επιχειρούμε να συγκροτήσουμε ένα διαφορετικό πολιτικό υπόδειγμα προοδευτικής διακυβέρνησης. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω θερμά για την επίσκεψή σου σήμερα στην Ελλάδα. Είναι για μας μια πολύ σημαντική ένεση αισιοδοξίας, ενθάρρυνσης, αλλά και ελπίδας. Ελπίδας ότι μπορούμε να ονειρευόμαστε και να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία. Για έναν άλλον κόσμο που είναι εφικτός. Και αυτός ο άλλος κόσμος μπορεί να γίνει πράξη μόνο από δυνάμεις σταθερά προσανατολισμένες στην κοινωνική πρόοδο, αλλά και με ένα νέο μοντέλο, σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και ολιγαρκούς αυθονίας. Αυτός είναι, θα έλεγα, ο επαναστατικός ρεαλισμός της κυβερνώσας αριστεράς του 21ου αιώνα, που προχωρά με ρήξεις αλλά και με συμβιβασμούς. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν σε καλωσορίζω στην Ελλάδα και σου μεταφέρω από καρδιά τα βαθύτερα αισθήματα αλληλεγγύης του ελληνικού λαού προς το λαό της Βολιβίας. Εύα Μοράλες, καλώς ήρθες στην Ελλάδα. Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο του Πολυεθνωτικού Κράτους της Βολιβίας, κύριο Εύα Μοράλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαιρετούμε και χαιρετούμε ιδιαίτερα τον αδελφό Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό της Ελλάδος, με τον οποίο έχουμε συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή γεγονότα. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την πρόσκληση. Ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω την Ελλάδα και βρισκόμαστε όλοι εδώ μετά από την ευγενική πρόσκληση του αδελφού Αλέξη Τσίπρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί προσκεκλημένοι σε αυτή την μικρή συζήτηση, είναι μαζί μου και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μου, της Βολιβίας, ο πρέσβης μας, και επίσης χαιρετίζω με αυτή την ευκαιρία όλους τους Βολιβιανούς και τις Βολιβιανές που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν έρθει εδώ για να με συναντήσουν. Η παρέμβαση και οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Πρωθυπουργός πραγματικά μίλησε στη γλώσσα της Βολιβίας, μίλησε για τη Βολιβία. Και ήθελα να πω ότι
Υπήρξε πραγματικά μια μεγάλη άνοδος των κοινωνικών κινημάτων, ιδιαίτερα αυτών των κινημάτων που προέρχονται από τους αγρότες, που προέρχονται από τους ανθρώπους της γης, που είναι, αν θέλετε, πιο περιθωριοποιημένος, πιο περιθωριοποιημένη ομάδα στη χώρα μας. Και μετά από τη δημιουργία των δημοκρατιών, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πολύ γρήγορα δημιουργήθηκε μία πολιτική εναντίον των αυτοχθόνων, εναντίον των ηθαγενών. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν έξω από, από αυτή την ομάδα, όπως ήταν η κυρία Ρεντσού, η οποία πήρε το βραβείο Νόμπελ. Αλλά θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η κατάσταση για μας, για τους αυτόχθονες, για τους συναγενείς. Γιατί έπρεπε να σκεφτούμε κάποια στιγμή μέχρι πότε μπορούμε να αντιστεκόμαστε. 500 χρόνια μετά την έλευση των Ευρωπαίων στην Ήπειρό μας. Έτσι λοιπόν, 500 χρόνια μετά την έλευση των Ευρωπαίων στη χώρα μας, αποφασίσαμε να πάρουμε την διακυβέρνηση στα χέρια μας. Αποφασίσαμε να αναλάβουμε, να διοικήσουμε εμείς, οι ηθαγενείς, τη χώρα μας. Πώς ουσιαστικά οι ίδιοι εμείς να αυτοδιοικηθούμε. Πώς να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας και τα τελευταία 20 χρόνια και μετά από 20 χρόνια νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων και μάλιστα υπήρχαν τρεις σημαντικοί πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά έκαναν ό,τι χειρότερο για τη χώρα μας. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών είχε σπουδάσει στο Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτεών, ο άλλος στη Λουβέν, στο Βέλγιο, και ο τρίτος στην Σχολή των Αμέρικας. Δηλαδή, εκεί έμαθε για την στρατιωτική δικτατορία. Και διερωτηθήκαμε. Ωραία, σπούδασαν στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ποιο λόγο, γιατί, για να δημιουργηθεί ένα κράτος το οποίο να είναι ένα κράτος χωρίς τάξεις ή χωρίς δικαιώματα ή χωρίς να μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτό που θέλουμε. Και ουσιαστικά με τα δόγματα της Βορείου Αμερικής, της βαρβαρούς χώρας μας. Δηλαδή, στο School of the Americas, στο σχολείο της Αμερικής, ουσιαστικά, ποιοι μαθαίναν εκεί? Οι διάφοροι στρατιωτικοί μαθαίναν εκεί ότι οι εχθροί, ποιοι ήταν, οι αυτόχθονες, οι ηθαγενείς. Όποιοι προερχόντουσαν από κινήματα από τη γη. Όπως στην δική μας περίπτωση. Και τι κάνανε, ουσιαστικά, μας χώριζαν. Ουσιαστικά μας έφερναν ο έναν εναντίον του άλλου. Γιατί? Για να μας διοικούνε. Και πολλές φορές με στρατιωτικές δικτατορίες, άλλες φορές με διάφορες δεξιές κυβερνήσεις. Αλλά πάντοτε εμείς βρισκόμασταν πραγματικά στην άκρη, στο περιθώριο. Μας κλέβανε οικονομικά. Ουσιαστικά μας κλέβανε ό,τι είχαμε, μας κλέβανε τα δημόσια αγαθά μας. Και ουσιαστικά αυτή η συζήτηση ερχότανε και η αντίσταση ερχότανε από τους αυτόχθονες, από τους ηθαγενείς, οι οποίοι ήμασταν, αν θέλετε, οι πιο περιθωριοποιημένοι. Άρα λοιπόν τι έγινε? Μια δημοκρατική επανάσταση. Ξεσηκωθήκαμε όπως όταν δημιουργήθηκε η πρώτη δημοκρατία πριν από 200 χρόνια, η δημοκρατία μας. Και επικεφαλής ποιοι ήτανε? Οι αγρότες, οι ηθαγενείς, που τους λέγανε κριόγιος, τους λέγανε μερσίσος. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι δημοκρατίες. Αυτή η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται με τη δημοκρατία. Και επικεφαλής τίθονται οι ηθαγενείς. Οι ηθαγενείς μαζί με την μέση τάξη, μερικοί επίσης από τις ανώτερες τάξεις, αλλά όλοι μαζί έρχονται για να μας σώσουν
για να μας απελευθερώσουν από αυτή την ξένη κυριαρχία. Στο παρελθόν όλα τα δόγματα και αποφάσεις ερχόντουσαν από τις ΗΠΑ. Ουσιαστικά ήταν ένα δικηγορικό γραφείο, ένας δικηγόρος από τις ΗΠΑ, ο οποίος αποφάσιζε για το μέλλον μας. Και αυτός ουσιαστικά τι έκανε, έστελνε διάφορους φετφάδες στο κοινοβούλιο μας. Εμείς απλά από τα αγγλικά τα μεταφράζαμε στα ισπανικά και τα αποδεχόμασταν. Τότε η Βολιβία ήταν μονίμως και ολοκληρωτικά έρμεο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα μερικές από τα οικονομικά δάνεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ερχόντουσαν για την ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών μας αγαθών, των βασικών μας αγαθών. Για μας, τους Βολιβιανούς, τα βασικά αγαθά, όπως είναι το νερό, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι το φως, είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν ανήκει σε κανέναν και γι' αυτό μαχόμεθα. Και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε σήμερα να το εγγυηθούμε μέσω του συντάγματος της χώρας μας. Τι κάναμε λοιπόν για να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τη Βολιβία? Κάναμε ένα κοινοβούλιο το οποίο σε τι βασίζεται και η επανάστασή μας, η δημοκρατική και η πολιτιστική. Στο οικονομικό κομμάτι, στο κοινωνικό κομμάτι και ουσιαστικά στην αναδιανομή του χρέους. Το βασικό που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε πάλι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, ένα ανεξάρτητο κοινοβούλιο. Και η εμπειρία έλεγε το εξής, ότι παλιά δεν είχαμε πολιτική σταθερότητα και όταν εγώ υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία το 1978, γνώρισα τρεις πρόεδρους. Τον στρατηγό Μπάνσερ, μετά έναν άλλον ο οποίος ήταν πραξικομιατίας, ένας άλλος στρατηγός, και στο τέλος γνώρισα και άλλον έναν ο οποίος προερχόταν ως αρχηγός του επιτελείου στρατού, ένας στρατηγός Μπαντίγια λεγότανε, και δεν μπορούσα να καταλάβω πως εμένα με στείλανε στο αρχηγείο, στο γενικό επιτελείο ουσιαστικά του στρατού. Και τι έβλεπα εκεί? Έβλεπα ότι ο στρατηγός, ο επικεφαλής της προηγούμενης νύχτας, την επόμενη μέρα γινόταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η ιστορία λέει ότι σε 24 ώρες κάποια στιγμή είδαμε τρεις προέδρους να ανέρχονται. Και όταν εγώ έφτασα και θυμάμαι ότι πριν φτάσω στην εξουσία είχαμε τρεις προέδρους για τρία χρόνια. Κάθε χρόνο είχαμε και ξεχωριστό πρόεδρο. Και ουσιαστικά τι γινότανε? Κάθε ένας έκανε αυτό που του λέγανε. Γιατί? Γιατί μας λέγανε ότι το κράτος δεν έχει χρήματα, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τίποτα και δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε τίποτα. Οπότε τι κάναμε? Κάναμε αλλαγές. Γινόντουσαν αλλαγές, γινόντουσαν πραξικοπήματα και άλλαζε ο πρόεδρος κάθε φορά. Αυτή ήταν η Βολιβία εκείνης της εποχής. Και σήμερα ακόμα δεν μπορώ να κατανοήσω εκείνη την κατάσταση. Και εγώ εδώ και 13 χρόνια που διοικώ δεν καταλάβαινα τι γινόταν εκείνη την περίοδο. Στην δεκαετία του 50 υπήρχε ένα κόμμα που κέρδιζε με πάνω από 50-60%. Και μετά τις στρατιωτικές δικτατορίες και μέχρι το 2005 δεν υπήρχε ούτε ένα κόμμα που να κέρδιζε με πάνω από 40%. Διοικούσανε με πάνω από το 20%, αλλά πάντα το θυμόμαστε αυτό, ότι η δημοκρατία ήταν μια δημοκρατία ουσιαστικά σε συνομιλίες. Ουσιαστικά ο λαός ψήφιζε, αλλά δεν ψήφιζε για τον πρόεδρό του. Αυτός που ψήφιζε που έκανε την εκλογή του πρόεδρου ήταν το κοινοβούλιο. Και πρέπει να πω ότι αυτή ήταν η κατάσταση, ήταν η πραγματικότητα. Ο λαός ο ίδιος δεν μπορούσε να εκλέξει τον πρόεδρό του.
απευθείας. Και τι εμείς και τι ήταν αυτό το οποίο εμείς υποσχεθήκαμε, ήτανε για τα 2006, 2007 κλπ. Να δημιουργηθεί μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ήταν δύσκολο αυτό. Και θυμάμαι μάλιστα τους αντιπάλους μου, αυτούς που ήταν εναντίον μου, τους εκπροσώπους ενός μοντέλου το οποίο ουσιαστικά τι ήτανε, να κλέψει τα βασικά μας αγαθά. Και λέγανε ότι, και το λέγανε πολλές φορές, 4, 5, 6, ο Εύω δεν θα βιώσει και δεν πρόκειται να μπορέσει να κυβερνήσει, δεν θα τα καταφέρει. Και όταν εγώ εξηγούσα μετά από έναν χρόνο στην εξουσία, τι λέγανε, α, okay, αυτός αρχίζει κάτι να κάνει, θα μείνει αρκετά χρόνια στην εξουσία. Και μου είπανε στην αρχή σε 3 μήνες, μετά ότι στην αρχή μου λέγανε ότι σε 3 μήνες εγώ θα πέσω. Και είμαι στην εξουσία 13 χρόνια ήδη. Και δεν ήτανε ότι ζητούσα εγώ αυτονομία. Όχι, εγώ ζητούσα ανεξαρτησία. Αυτό ήθελα. Την ανεξαρτησία μας. Γιατί αλλιώς τι θα γινόταν, θα διαχωριζόταν η Βολιβία. Και ήταν πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή των κοινωνικών δυνάμεων, των εργατών, της μέσης τάξης. Και όλοι αυτοί ήμασταν ενωμένοι και έτσι δεν μπόρεσαν να μας χωρίσουν. Και το 2008 ορίσαμε το μέλλον της Βολιβίας μέσω ενός νέου συντάγματος και είμαστε πλέον ένα πολυεθνωτικό κράτος. Είμαστε τόσο διαφορετικοί, αλλά έχουμε πολλές εθνότητες, αλλά είμαστε ενωμένοι. Το 2008, το 2009, με την ψήφο του λαού, βρήκαμε τον καλύτερο δρόμο να περπατήσουμε για το καλό της χώρας μας. Στον οικονομικό τομέα, τα πράγματα ήταν πιο απλά. Θέλω να σας πω ότι εκεί πάντοτε υπήρχε η κυριαρχία του λαού, των συνδικάτων, της κοινωνίας. Δεν ήταν όμως μια ισχύς πολιτική. Ουσιαστικά τα κινήματα των διαφόρων κοινωνικών ομάδων ήταν αυτά τα οποία θριάμβευσαν και ήταν αυτά τα οποία μας δώσανε την δυνατότητα να μπορέσουμε να βγούμε μπροστά με ανθρώπους οι οποίοι στην περίοδο της δικτατορίας ήταν εγκλωβισμένοι, ήταν φυλακισμένοι, ήταν εκτοπισμένοι. Και χάρη στο συνδικαλιστικό και χάρη στην συνδικαλιστική δράση μπορέσαμε τελικά να κρατικοποιήσουμε τα βασικά μας αγαθά, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέχρι τότε. Όταν κερδίσαμε τις εκλογές, οι πρώτες ήταν το 2005 με 54%, αυτό πραγματικά εξέπληξε τους Βολιβιανούς. Και στην 1η Μαΐου του 2006, εμένα δεν έτρεμε το χέρι μου όταν πήρα την απόφαση να κρατικοποιήσουμε τα βασικά μας αγαθά και το πετρέλαιο. Και έτσι η οικονομική κατάσταση της χώρας βελτιωνότανε. Μετά από ένα χρόνο κρατικοποιήσαμε την Intel Mobile, που ήταν η κινητή τηλεφωνία, γιατί μέχρι τότε ήταν στα χέρια των Ευρωπαίων, των Ιταλών συγκεκριμένα. Και ξέρετε, όταν αυτού του είδους οι διευκολύνσεις είναι στα χέρια των Ιταλών, για παράδειγμα, αυτό τους απέδιδε 60 δισεκατομμύρια δολάρια. 60 εκατομμύρια δολάρια. Και έλεγα, ωραία, αυτό είναι χρήματα τα οποία τα βγάζετε από τη χώρα και τα πηγαίνετε στην Ιταλία. Άρα λοιπόν αποφασίσαμε να κρατικοποιήσουμε. Αρχικά 70 δήμους, έχουμε 300. Τώρα έχουμε 339 δήμους για την ακρίβεια και έχουμε ίντερνετ σε όλους τους δήμους μας, σε όλες τις περιφέρειες, παντού. Άρα λοιπόν η χρήση σήμερα είναι... Η χρήση, τα κέρδη αν θέλετε, είναι 150 εκατομμύρια δολάρια. Και έχουμε, και αυτό γίνεται από μια εταιρεία η οποία έχει διοικείται και είναι στα χέρια Βολιβιανών. Ουσιαστικά,
τι γινόταν με τους Ιταλούς. Μας παίρνανε πολλά χρήματα. Κάποια στιγμή φτάσαμε σε μια συνομιλία μαζί τους, σε μια συμφωνία μαζί τους. Έτσι λοιπόν αναγνωρίσαμε αυτό το οποίο είχαν προσφέρει οι Ιταλοί. Τους πληρώσαμε αποζημιώσει 100 εκατομμύρια και μπορέσαμε να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι και αυτό το κομμάτι στα χέρια μας. Και έτσι, όπως είπα, κερδίζουμε 150 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι μια καλή δουλειά για την Βολιβία και για μια βολιβιανή εταιρεία, όπως είναι η Entel Communication Mobile. Αλλά το πιο σημαντικό, το οποίο μας εξέπλησε, ήταν το θέμα του φυσικού αερίου. Σχεδόν στη διάρκεια των 20 ετών νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων, τι είχαν κερδίσει? Γύρω στα 3 και όταν αναλάβαμε εμείς, ποια ήταν τα κέρδη μας? 37 δις δολάρια. Και έτσι διερωτώ με πόσα χρήματα μας είχαν κλέψει με αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις τόσα χρόνια για μια χώρα που έχει άνω των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Άρα φτάσαμε να έχουμε λοιπόν 37 δις. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα μπόρεσε να κερδίσει το κράτος μας με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν την κρατικοποίηση. Στα 180 τελευταία χρόνια είχαμε 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια σαν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και μετά φτάσαμε και επίσης το κατακεφαλήν εισόδημα. Πόσο ήτανε? 900 δολάρια το κατακεφαλήν εισόδημα τότε. Το 2005-2006. Σήμερα είναι πάνω από 4.000 δολάρια το κατακεφαλήν εισόδημα. Και αυτό είναι χάρη στην μεγάλη βοήθεια, στην μεγάλη πρωτοβουλία και μάλιστα στον μεγάλο, στη μεγάλη μάχη που έδωσε ο λαός της Βολιβίας για το καλό του. Επιστρέφω να σας πω και πάλι ότι το σημαντικό ήταν ότι βρεθήκαμε πάντα ενωμένοι, ήμασταν όλοι ενωμένοι και είναι ένα πρόγραμμα που έχει φτιαχτεί για τους Βολιβιανούς, ουσιαστικά για τους ηθαγενείς. Εμείς οι ηθαγενείς είμαστε ειδικοί στο να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς να ζητάμε, τι να ζητάμε. Ουσιαστικά ξέρουμε να κάνουμε διάφορα προγράμματα και εδώ εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία για να χαιρετήσω τους επιστήμονες της Βολιβίας, οι οποίοι με την επαγγελματική τους δυνατότητα, με τις δυνατότητές τους ακριβώς, βοήθησαν ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να κερδίσουμε και χρήματα και εκτός Βολιβίας, να κερδίσουμε χρήματα για την πατρίδα. Και ουσιαστικά αυτό δημιουργεί μία αλυσίδα για να μπορέσουν οι Βολιβιανοί και εντός και εκτός της χώρας να αλλάξουμε την αγαπημένη μας Βολιβία. Από την εμπειρία μου σας λέω, φίλες και φίλοι, ότι εάν δεν υπάρχει οικονομική απελευθέρωση, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για εγγύηση της κοινωνικής και της πολιτιστικής και της παιδείας. Γιατί αυτό διδάσκει η εμπειρία μας. Το πιο σημαντικό λοιπόν ήταν να μπορέσουμε να ανακαταδιανύμουμε τα πλούτη για να μπορέσουμε να βρούμε και κάποια ισότητα. Γιατί υπάρχουν και πολύ βαθιές ασυμμετρίες από οικογένεια σε οικογένεια, από τον ένα αδερφό στον άλλον. Και ουσιαστικά αυτό που κοιτάξαμε ήταν να φύγουμε από την απόλυτη φτώχεια, όπου υπήρχε 68% του κόσμου που ζούσε στην απόλυτη φτώχεια. Σήμερα το 34% είναι σε κάποια μορφή φτώχειας. Και σήμερα στις μεγάλες πόλεις μόνο το 7% ζει σε ένα καθεστώς φτώχειας. Και ουσιαστικά σήμερα θα έλεγα ότι όλο μαζί, όλος ο πληθυσμός είναι σε ένα 15% που ζει σε μια μεγάλη φτώχεια. Άρα λοιπόν έχουμε βοηθήσει και έχουμε φτιάξει την κατάσταση. Το 1825 ανεξαρτητοποιήθηκε η Βολιβία. Πέρασαν 200 χρόνια από τότε. Σχεδόν.
Και τότε ήταν ένα αποικιακό κράτος και σήμερα είναι ένα πολυεθνοτικό κράτος πολλών εθνοτήτων και ξεφύγαμε από την απόλυτη φτώχεια. Και αυτό θα γιορτάσουμε στα 200 χρόνια της ύπαρξής μας. Θέλω να σας πω ότι κάνοντας πολλά μικρά προγράμματα μπορέσαμε να μάθουμε πάνω απ' όλα τις οικογένειές μας που ήταν φτωχές να βοηθούν μέσω αυτών των μικρών προγραμμάτων και με επιχορηγήσεις, με βοήθειες, με βοήθεια στην κοινωνία, στις οικογένειες, δημιουργώντας ένα προοδευτικό project στο οποίο το κράτος εγγυάται το 80% από, βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά 80%, τις οικογενειακές επιχειρήσεις κατά 80% το κράτος και το 20% το δίνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Μας βοήθησε πάρα πολύ να αναπτυχθούμε. Και όταν φτάσαμε στην εξουσία, η Βολιβία ήταν η μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής. Και ουσιαστικά ήταν η τελευταία χώρα. Στα 13 χρόνια της διακυβέρνησής μας, τα 6 είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Λατινική Αμερική. Και αυτό ήθελα να σας πω ότι οφείλεται στην ενότητα του λαού μας. Είμαστε ένας λαός ενωμένος με στόχο να απελευθερωθούμε. Θέλω επίσης να σχολιάσω, θέλω να σας πω, αδέλφια μου από την Ελλάδα, ότι στη δική μου την προσωπική θέση, ξέρετε πόσο φτωχός ξεκίνησα, με τη κακή, με τη μικρή οικονομική κατάσταση. Δεν είχα την τύχη να γνωρίσω ούτε τα πανεπιστήμια, δεν έχω καμία ακαδημαϊκή γνώση. Αν κάτι έχω όμως, είναι ότι έχω βγάλει το πανεπιστήμιο της ζωής, το πανεπιστήμιο της φτώχειας. Έχω ζήσει μέσα στο πετσί μου τι σημαίνει να είσαι απομονωμένος, να είσαι περιθωριοποιημένος. Και πρέπει να σας πω πραγματικά ότι αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό μου έδωσε τη δύναμη να φτάσω στην Προεδρία. Και είναι δύο τα πράγματα που με βοήθησαν. Η αλήθεια και η τιμιότητα. Αυτές οι δύο αξίες που δεν τις ξεχνάω και δεν τις αφήνω ποτέ με βοήθησαν να φτάσω στην εξουσία. Βεβαίως, περνάμε δύσκολες καταστάσεις σε διεθνές επίπεδο και αυτό μας επηρέασε και εμάς, διότι ξέρουμε ότι η τιμή του πετρελαίου έχει ανέβει πάρα πολύ, αυτό μας έχει επηρεάσει. Στα τελευταία 13 χρόνια έχει ανέβει 9,8%. Και όμως παρόλα αυτά τα 13 τελευταία χρόνια μπορέσαμε να φτάσουμε να έχουμε μια ανάπτυξη της τάξης του 4,5%. Και όλες οι χώρες του κόσμου, κράτη, κυβερνήσεις, ζητάμε την ειρήνη. Όλοι την ειρήνη θέλουμε. Και καταρχήν με την εμπειρία τη συνδικαλιστική που έχω και μετά σαν πρόεδρος θέλω να πω ότι αν δεν εγγυηθούμε την εγγύηση και την κοινωνική δικαιοσύνη ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματική ειρήνη. Εάν δεν σεβαστούμε την κυριαρχία των κρατών και την αξιοπρέπεια των λαών ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ειρήνη. Διότι εάν επίσης δεν σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα που έχει κάθε έθνος και κάθε χώρα, τότε επίσης δεν θα έχουμε ειρήνη. Διότι κατά την άποψή μου, κατά την εμπειρία μου, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε. Και επίσης μπορώ να πω ότι οι μάχες που δόθηκαν για την ανεξαρτησία της Βολιβίας και όλης της Λατινικής Αμερικής, μέχρι τότε νομίζαμε ότι η ανεξαρτησία κερδίζεται με τα όπλα. Όμως το 2012-2013 θυμάμαι ότι με καλούσαν σε διάφορες συναντήσεις για την αεροπορική προς την Κούβα. Θυμάμαι και τον Φιντέλ που μίλαγε μέχρι τις 12 τη νύχτα
αλλά όταν τελείωνε την ομιλία του, μάλιστα μια φορά με πήρε μαζί του και πήγαμε και φάγαμε, διπνήσαμε, και μου είπε ότι δεν κερδίζονται αυτά με τα όπλα, αλλά με την υγεία και με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Ο Φιντέλ φαινόταν σαν να ήταν γιατρός, όχι πολιτικός, λέγοντάς μου αυτά. Και εγώ πραγματικά εξεπλάγιν. Εγώ περίμενα τον Φιντέλ να δω τι ώρα θα μου μιλήσει, πότε θα μου μιλήσει, ποια στιγμή θα μου μιλήσει για την επανάσταση, πότε θα με ενημερώσει από πού μπορεί να αγοράσει κανένας τα όπλα, τις σφαίρες για να μπορέσει να κάνει επανάσταση. Όχι, μέχρι τις 5 το πρωί μου έλεγε για την υγεία και για την παιδεία. Και του έλεγα, αδερφέ Φιντέλ, θέλω να μου πεις πώς κάνουμε τις επαναστάσεις, από πού αγοράζουμε τα όπλα. Και μου έλεγε, Εύω, αυτό είναι ίσως πριν από 50-60 χρόνια που γινότανε. Ίσως στη μάχη για την ανεξαρτησία, αλλά σήμερα όχι, η επανάσταση γίνεται με την ευαισθητοποίηση των λαών. Και αυτό πραγματικά, με αυτό εξεπλάγιν. Άλλη μία αντίδραση, την οποία θυμάμαι, ήταν επίσης θέματα τα οποία είχανε με... ήτανε πώς μπορούσαμε να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε πέρα από εκεί να προχωρήσουμε με τις διάφορες συνεργασίες. Εγώ είπα πάντοτε και μου έλεγε επίσης, εγώ το σκεφτόμουν και μου το έλεγε ο Φιντέλ, ότι είναι καλύτερο να κοιμάσαι με ανοιχτή την πόρτα παρά με τον φόβο της σφαίρας. Είναι πολύ σημαντικότερο να κάνεις μια κοινωνική μάχη και μια μάχη εκπαίδευσης παρά μια μάχη με τα όπλα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να συσπυρώσεις όλους μαζί, τον λαό που έρχεται από τη γη, από τα μορυχεία, από την αγροτιά. Και μόνον έτσι θα μπορείς να τους συσπυρώσεις όλους. Και αυτό γίνεται διαμέσου των προγραμμάτων προς το λαό. Αυτή τη στιγμή μάλιστα εμείς εξάγουμε μερικά από τα προγράμματά μας, όπως για παράδειγμα τις κρατικοποιήσεις, όπως επίσης τα θέματα των βασικών αγαθών. Αυτό ανήκει στο λαό, είναι κρατικό, δεν μπορεί να είναι στα χέρια των ιδιωτών. Η ενέργεια, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο είναι κρατικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους συγκαταβατικές προσπάθειες και συγκαταβάσεις. Ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε αυτού του είδους τις κρατικοποιήσεις, δίδοντας αυτά τα αγαθά σε όλους, γιατί ανήκουν σε όλους. Μπορούμε να βοηθηθούμε από την Διεθνή Τράπεζα, αλλά χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και έλεγα πώς αυτό μπορεί να γίνει, δεδομένου ότι πρέπει να σας πω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε τα γραφεία του μέσα στην Κρατική Τράπεζα της Βολιβίας. Και μάλιστα κάποια στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετείχε στις διάφορες συναντήσεις της κυβέρνησης. Και μάλιστα οι Αμερικάνοι είχαν εγκαταστήσει γραφεία στο αρχηγείο, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι η ΣΥΑ κάποια στιγμή είχε τα γραφεία της μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Έτσι γινόντουσαν τα πράγματα τότε. Και ουσιαστικά εμείς δώσαμε τη μάχη μας για την ανεξαρτησία και για την εθνική κυριαρχία. Και αυτό είναι το οποίο εμείς εγγυηθήκαμε στο λαό της Βολιβίας. Και το καταφέραμε. Αυτή ήταν η μάχη μας. Ακόμα σήμερα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν ακόμα σκέψεις μιας παρέμβασης με όπλα, μιας στρατιωτικής παρέμβασης. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα έχουν τελειώσει εδώ και χρόνια. Και αυτό είναι ίσως ένα ερώτημα. Πώς μπορεί κάποιος να μιλάει, πώς μπορεί κάποιος να κάνει αυτού του είδους στρατιωτικές παρεμβάσεις. Παλιά οι βασιλιάδες χώριζαν υπήρους. Θυμάμαι την συνθήκη του Τορδεσίγιας, τότε που ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο οποίος με τον βασιλιά της Βραζιλίας ή της Πορτογαλίας, που χώριζαν κομμάτια γης, που χώριζαν υπήρους. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει οι καιροί. Και από εδώ, από την Ευρώπη, λέγανε ποιοι είναι οι αντιβασιλείς τότε.
Και τι γίνεται, ξαναγυρνάμε σε αυτές τις αποικιοκρατικές καταστάσεις. Όπως ο Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος αναγνωρίστηκε σαν ο αντιβασιλέας της Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής ή μιας περιοχής. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι οποιαδήποτε παρέμβαση με όπλα δεν λύνει τα κοινωνικά προβλήματα, ούτε βέβαια και τα πολιτικά. Και βλέπετε την κατάσταση. Και βλέπετε ότι υπήρξαν χώρες οι οποίες ακόμα δήθεν για τον λόγο της μάχης κατά των ναρκωτικών, της καταπολέμησης των ναρκωτικών, μένουν υποκατοχή, υποστρατιωτική κατοχή. Και στην Βολιβία, για παράδειγμα, με για ποιο λόγο γινόντουσαν τα πραξικοπήμενα, κατά των κομμουνιστών, γινόντουσαν κατά διαφόρων κοινωνικών εξεγέρσεων κλπ. Και ουσιαστικά τι γινότανε, ήτανε όλα αυτά πραξικοπήματα και γινόντουσαν πραγματικά λαιλασίες στην περίοδο των νεοφιλελευθερικών κυβερνήσεων κατά των αγροτών. Και μετά έρχεται αυτό που λέγεται τρομοκρατία και η καλλιέργεια και το εμπόριο ναρκωτικών. Μάλιστα, πριν από λίγο συμμετείχα σε μία διάσκεψη για τα ναρκωτικά στην Βιέννη. Παλιά τι γινόντουσαν, τι γινότανε, ερχόντουσαν στρατοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες δήθεν για να μπορέσουν να προασπίσουν την κατάσταση, την ανάπτυξη, αν θέλετε, των ναρκωτικών. Και τι γινόντουσαν, δίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικές βάσεις και ουσιαστικά με βάση αυτές τις στρατιωτικές βάσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες τι κάνανε, εκμεταλλευόντουσαν τα πάντα. Και υπήρχαν τότε 30.000 χεκτάρια καλλιέργειας της κόκας στην Κολομβία, για παράδειγμα, και είχαν οι Αμερικανοί εκεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν δημιουργήσει 7 στρατιωτικές βάσεις, δήθεν για να μην μπορεί να υπάρχει καλλιέργεια κοκαίνης. Ο νέος πρόεδρος την Κολομβία είπε ότι θα κοιτάξει να πατάξει την καλλιέργεια της κοκαίνης και ουσιαστικά εκεί τι έγινε, δημιουργήθηκε ιδιωτικοποίηση πάνω από 20.000 στρεμάτων καλλιέργειας της κοκαίνης. Όχι, εμείς στη δική μας την περίπτωση στην Βολιβία πατάξαμε την καλλιέργεια της κοκαίνης και θέλω να ευχαριστήσω την Ευρώπη για την βοήθειά της να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτή την πάταξη. Κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι καταφέρουν, αλλά δεν καταφέρουν. Η μάχη κατά της τρομοκρατίας, κατά του εμπορίου ναρκωτικών, αν θέλετε, αυτό είναι ένα πρόσχημα για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος έλεγχος προς τις χώρες αυτές της Λατινικής Αμερικής. Αδέρφια μου, εγώ καταλαβαίνω ότι η Βολιβία έχει μεγάλο μέλλον. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν τα πλάνα τα οποία έρχονται στα 200 χρόνια από την εγκαθίδρυσή μας, από την ίδρυσή μας, και στα θέματα, για παράδειγμα, των υδρογων ανθράκων. Παλαιότερα μόνο κάναμε εξαγωγή του αερίου, του φυσικού αερίου. Και σήμερα φτιάξαμε 2 εγκαταστάσεις οι οποίες κάνουν διαχωρισμό αυτών των υδρογων ανθράκων και φτάσαμε όχι μόνο να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας, αλλά πλέον εξάγουμε στη Βραζιλία, στην Παραγουάη. Η Βραζιλία εισάγει 150 εκατομμύρια τόνους και υδρογων ανθράκων από εμάς. Και επίσης στα ορυχεία μας. Στα ορυχεία
Εκεί επίσης ξεκινήσαμε την βιομηχανοποίηση σε μέταλλα και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα μιας πολύ εθνικής, αν θέλετε, εμπειρίας. Φέραμε και ειδικούς στα θέματα εξόρυξης, οι οποίοι βοηθήσανε τους επαγγελματίες μας. Και επίσης μπορέσαμε να εξάγουμε, να εξάγουμε και ποτάσιο και υδρογονάνθρακες σε υγρή μορφή. Και επίσης φτιάχνουμε και μπαταρίες λιθίου. Αυτό αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη επένδυση που ήταν πάνω από 4 δις επένδυση, γιατί έχουμε αρκετές δυνατότητες από όλο το υπέδαφος μας να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και ανοίγουμε πόρτες. Υπογράψαμε επίσης συμφωνία με την Κίνα για να μπορέσουμε να εξάγουμε καφέ, επίσης κοινόα και επίσης σόγια, ενέργεια. Εκεί είναι σημαντική και όμορφη ιστορία της Βολιβίας στα θέματα αυτά. Παλιά στην ενέργεια αυτά είχαμε τη δυνατότητα 700 μεγαβάτ και ουσιαστικά δεν είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε παραπάνω στην χώρα μας και το 2017 μπορέσαμε να φτάσουμε στα 1500 μεγαβάτ. Αυτή τη στιγμή στη Βολιβία μπορούμε να παράγουμε 2000 μεγαβάτ και θα δείτε ότι φέτος θα μπορέσουμε να προσθέσουμε και ακόμα άλλα 1000 μεγαβάτ ενέργειας. Άρα άλλαξαν πολύ τα πράγματα και το πλάνο μας είναι πώς να μπορέσουμε να μοιράσουμε αυτή την ενέργεια και σε άλλες χώρες που έχουν ανάγκη, όπως η Αργεντινή, όπως η Βραζιλία. Και ουσιαστικά κοιτάμε να εξάγουμε την ενέργειά μας με υψηλή τάση, επίσης με ηλεκτρισμό υψηλής τάσης, ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε πάνω από 100 μεγαβάτ. Άρα λοιπόν ορυχεία, υδρογονάνθρακες, αγροτικά προϊόντα, αυτά αποτελούν τη βάση της οικονομίας μας. Αυτά τα παράγουμε και κοιτάμε και να τα εξάγουμε και ουσιαστικά αυτό μας κάνει ανεξάρτητους, ώστε να μην είμαστε στην δίνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των άλλων ταμείων. Αυτό είναι το μέλλον για την αγαπημένη μας Βολιβία. Αδέρφια μου, είναι τόσα τα δεδομένα που μπορώ να σας δώσω, που μπορώ να σας παραθέσω, που το πιο σημαντικό για μένα είναι να είμαστε ενωμένοι. Η εμπειρία μου σαν συνδικαλιστής είναι ακριβώς αυτό. Στο πολυεθνωτικό μου κράτος να είμαστε όλοι ενωμένοι. Και θέλω να πω ότι αυτό αποτελεί και την μάχη της της ανθρωπότητας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχουν τέτοιες πολιτικές και τέτοιοι διαχωρισμοί στη Λατινική Αμερική σήμερα, που βασίζονται στην ισχύ της στρατιωτική ισχύ, στην ισχύ του στρατού. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αντίσταση του λαού της Βενεζουέλας είναι σημαντική κατά των οικονομικών μποϊκοτάζ και επίσης της ηλεκτρικής και των ηλεκτρικών προβλημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Εγώ γνωρίζω τη Βενεζουέλα και θέλω να σας πω ότι η Βενεζουέλα προσπαθεί και εκείνη να μπορέσει να δώσει μάχη υπέρ της ανεξαρτησίας της. Και το ξέρετε, ο Φιδέλ και ο Ούγκο Τσάβες μαζί βοηθήσανε τον πρόεδρο Σάντος για να μπορέσει να νικήσει τους ΦΑΡΚ, να τελειώσει με τους ΦΑΡΚ και με τον εμφύλιο πόλεμο που είχε στην Κολομβία. Και ουσιαστικά ο σκοπός ήταν να σταματήσουν, να καταπολεμήσουν τις διάφορες μάχες και τις διάφορες εμπόλεμες καταστάσεις. Και μέσα στην ΣΕΛΑΚ αυτό ακριβώς κοιτάξαμε, πώς μπορούμε να κρατήσουμε την αλληλεγγύη και την καλή έκβαση όλων των
περιοχών της περιοχής. Αδερφέ μου Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα και την ευκαιρία που μου έδωσες να μιλήσω εδώ μπροστά σας για το μέλλον και για την κατάσταση στη χώρα μας. Βεβαίως, όλα αυτά μπορέσαμε να τα κάνουμε με πολύ μεγάλες θυσίες. Το μάθαμε αυτό. Για να γίνω πρόεδρος της Βολιβίας, ξέρεις ότι έπρεπε πάντοτε να ονειρεύομαι την Βολιβία, να την έχω στην καρδιά μου, να κοιμάμαι και να ξυπνάω με τη Βολιβία, να κοιτάω να δημιουργήσω προοδευτικά προγράμματα, πώς να μπορέσω να κρατικοποιήσω και να συνδυαστώ με τον ιδιωτικό τομέα και να μπορέσω να δημιουργήσω μια κρατική δύναμη με συνεργασίες, αλλά και να εγγυηθώ και την ιδιωτική πρωτοβουλία, τόσο την εντός όσο και την προερχόμενη από εκτός της χώρας, δίνοντας υπηρεσίες. Υπάρχουν αυστριακές εταιρείες οι οποίες έχουν έρθει και κτίζουν νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα. Υπάρχουν Ισπανοί, υπάρχουν Ιταλικές εταιρείες. Η Γαλλία επίσης δεν είναι, αλλά μας βοηθάει, μας πουλάει διάφορα ελικόπτερα και τέτοια. Και από την εμπειρία μου, από την μεταφορά τεχνολογίας, η καλύτερη τεχνολογία είναι η ευρωπαϊκή και εγώ αγοράζω. Βεβαίως έχουμε ένα πρόβλημα ισοζύγιου εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρώπη και την Λατινική Αμερική, αλλά προχωράμε. Θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε, μια φορά ακόμα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και να σας πω ότι είμαστε επικεφαλής της Βολιβίας, μοιράζοντας μαζί σας τις εμπειρίες μας και συνεχίζοντας προς τα μπρος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, την εκδήλωση από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.